Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε το review από ακόμα ένα ζευγάρι ασύρματα ακουστικά. Αυτή τη φορά το συγκεκριμένο ζευγάρι μου το έστειλε η εταιρεία Rolling Square, είναι μια ελβετική εταιρεία και το συγκεκριμένο ζευγάρι ακουστικά δεν κυκλοφορεί ακόμα. Έχει ανέβει στο Indiegogo, μια πλατφόρμα crowdfunding, αυτό δηλαδή που στην ουσία οι αγοραστές προπαραγγέλνουν τα προϊόντα ώστε να μαζέψει το κεφάλαιο η εταιρεία. Μέσα σε μόλις μια μέρα έπιασε το 1000% του στόχου της, ήταν 25.000 δολάρια, σε μια μέρα έπιασε 250.000 δολάρια και μέχρι τώρα έχει μαζέψει σχεδόν 1 εκατομμύριο δολάρια η εταιρεία. Το θέμα είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει τόσα πολλά μοντέλα από ασύρματα ακουστικά που πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει ένα μοντέλο. Η ίδια εταιρεία βέβαια μας λέει πως έχει σχεδιάσει τα Hyphen 2 χρησιμοποιώντας εξαρτήματα τα οποία μπαίνουν σε ακουστικά τριπλάσιου κόστους, αν θέλουμε βέβαια το πιστεύουμε αυτό, και επίσης χρησιμοποιεί τεχνολογίες οι οποίες δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί σε ασύρματα ακουστικά. Το θέμα είναι τι ισχύει στην πράξη. Όπως και να έχει, σαν συσκευασία τουλάχιστον εντυπωσιάζει, πιστεύω αυτή θα είναι και η τελική συσκευασία, πολυτελείας, μαγνητική θήκη, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό που θέλω να σας πω τώρα εγώ προτού μπούμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στο unboxing είναι ότι δεν είναι η ειδικότητά μου, δεν έχω την τεράστια εμπειρία στα ακουστικά, βέβαια έχω δοκιμάσει πάρα πολλά ασύρματα ακουστικά και ενσύρματα όλα αυτά τα χρόνια. Τα περισσότερα δωρεάν προϊόντα και δείγματα που παίρνω για review, το 90% θα έλεγα ότι είναι ασύρματα ακουστικά. Κάποια δεν τα έχετε δει ακόμα, κάποια έτυχε να μην τα ανεβάσω. Στην πορεία, στο επόμενο διάστημα θα δούμε άλλα δύο ακουστικά, review από άλλα δύο ακουστικά. Και όπως και να έχει, από τη στιγμή που δεν είμαι ειδικός, σας λέω καθαρά την άποψή μου, τη γνώμη μου και σας το έχω τονίσει και σε άλλα βίντεο, ότι πάντα παίρνω την άποψη και κάποιων κοντινών μου ατόμων, κάποιων οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στον ήχο και περισσότερες γνώσεις. Οπότε αυτά που θα σας πω θα είναι εν μέρη οι προσωπικές μου εμπειρίες και εκτιμήσεις και εν μέρη εντυπώσεις που άφησαν στους φίλους μου μετά την δοκιμή των ακουστικών. Αυτά λοιπόν τα εισαγωγικά. Προτού περάσουμε στο unboxing, να σας πω για άλλη μια φορά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όσο από εσάς θέλετε να στηρίξετε το κανάλι και τη δουλειά μου, να κάνετε τις αγορές σας μέσα από τα link που βρίσκεται στην περιγραφή των βίντεων μου. Εκεί πέρα θα βρείτε μια λίστα από συνεργαζόμενα καταστήματα και κάνετε τις αγορές από εκεί πέρα, δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα σε εσάς, αντιθέτως βοηθάτε και στηρίζετε πάρα πολύ το κανάλι και τη δουλειά μου. Και επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, καλό θα είναι να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Το Telegram δεν είναι τίποτα άλλο από μια εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το Play Store και εκεί πέρα κάθε φορά που θα ανεβάζουμε κάποια προσφορά θα σας έρχεται ειδοποίηση. Επίσης υπάρχει και δυνατότητα για αναζήτηση. Παραδείγματος χάρη, αν τσεκάρω εδώ πέρα Poco H3 και πατήσω αναζήτηση, θα δείτε τα αποτελέσματά μας. Και όσοι τυχεροί μας ακολουθείτε στο Telegram, κάποιοι από εσάς προλάβατε να πάρετε το Poco H3 την έκδοση 664 στα 155 ευρώ με πόντους. Διαφορετικά έβγαινε στα 168,84 για τα πρώτα 250 τεμάχια, τα οποία όπως είναι αναμενόμενο εξαντλήθηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε να το έχετε και αυτό υπόψη σας, αν σας ενδιαφέρουν οι αγορές από την Κίνα και φυσικά μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στη σελίδα μας στο Facebook, όπου εκεί πέρα θα ανεβάσουμε τις καλύτερες προσφορές, όχι όλες όπως κάνουμε στο Telegram και ειδικά στο Excelάκι που και εκεί πέρα έχετε δυνατότητα αναζήτησης και υπάρχουν καθημερινά όλες οι προσφορές των καταστημάτων από την Κίνα. Ωραία, λοιπόν, τελειώσαμε με τα εισαγωγικά. Και προτού περάσουμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στο unboxing, τα οποία όντως κάποια από αυτά εντυπωσιάζουν, να σας πω ότι η εταιρεία μου έστειλε άλλα δύο προϊόντα. Ένα από αυτά είναι αυτό που ονομάζει η εταιρεία Ελβετικός Σουγιάς των Καλωδίων, καθώς μπορούμε να συνδέσουμε στην κυριολεξία τα πάντα όσον αφορά τα smartphone, κλασική θύρα USB, USB-C, micro USB, lighting. Και τέλος, το τρίτο προϊόν είναι ένα τόσο δα powerbank, το οποίο έχει χωρητικότητα γύρω στα 1500-1700 mAh
και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν μπρελόκ για τα κλειδιά μας. Μας δίνει και μια βάση στην οποία μπορούμε να τη βιδώσουμε στον τοίχο. Κουμπώνουμε πάνω το powerbank με μια απλή κινησούλα όταν γυρίζουμε στο σπίτι και ξαναφορτίζει. Και είναι πραγματικά ίσως το πιο χρήσιμο powerbank που έχω δει ποτέ και ανυπομονώ να σας το δείξω. Πάμε λοιπόν να δούμε τα χαρακτηριστικά των ακουστικών μας. Αυτή εδώ λοιπόν, παιδιά, είναι η συσκευασία των ακουστικών μας. Πάμε να δούμε για αρχή πίσω εδώ πέρα κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Να το φέρω όσο πιο κοντά μπορώ. Διαβάζουμε εδώ πέρα ότι έχουμε Bluetooth 5, aptX audio codec. Επίσης να σας πω εγώ ότι έχουμε και AAC και SBS codec. Qualcomm chipset. Έχουμε ασύρματη φόρτιση. 36 ώρες αναμονή. Αυτό μαζί με τη θήκη, καθώς τα ακουστικά μας δίνουν 9 ώρες μπαταρία. Σε αυτό σημείο, παιδιά, να σας πω ότι τόσο η θήκη όσο και τα ακουστικά φορτίζουν σε 60 περίπου λεπτά, έχουν ταχυφόρτιση, δηλαδή μέσα σε ένα 15 λεπτό μπορεί να φορτίσει το 70% των ακουστικών μας και έτσι να μας δώσει 6 ώρες αυτονομία με μόλις 15 λεπτά φόρτιση. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε εξελιγμένη παθητική ακύρωση θορύβου, μας προσφέρει full touch control και μάλιστα έχουμε 10 διαφορετικές λειτουργίες. Έχουμε αρκετά μεγάλη εμβέλεια λόγω του Bluetooth 5 στα 30 μέτρα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουμε IP55 πιστοποίηση για αντοχή στο νερό και την σκόνη και τα δυο μας ακουστικά μπορούν να συνδεθούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Έχουμε 4 μικρόφωνα, αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ποιότητα των κλήσεων, εργονομικό design και η θηκούλα μας έχει και γυροσκοπικό αισθητήρα. Για να δούμε τώρα τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Πραγματικά πολύ ωραία η συσκευασία, παιδιά. Βλέπετε εδώ πέρα είναι pre-production αυτή η μονάδα, αυτό το unit. Να ξεκινήσουμε με τα βασικά. Έχουμε εδώ πέρα τα διαφορετικών μεγεθών ear tips, αλλά όχι μόνο διαφορετικών μεγεθών. Θα καταλάβετε τώρα τι εννοώ. Καθώς πέρα από ear tips σιλικόνης, έχουμε εδώ πέρα και ear tips από αφρό. Εδώ πέρα έχουμε ένα καλώδιο φόρτισης, το οποίο είναι αρκετά κοντό θα έλεγα, USB Type-C, την θηκούλα μας, η οποία είναι από ένα μαλακό πλαστικό, δεν είναι σκληρό πλαστικό, δίνει μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση στο χέρι, φαίνεται αρκετά ποιοτική. Εδώ πέρα βλέπουμε την θύρα φόρτισης, μπροστά έχει ένα φωτάκι LED και αν κάνω διπλό tap, βλέπετε εδώ πέρα που ανάβει αυτό το λαμπάκι και μας δείχνει πόσο φορτισμένα είναι τα ακουστικά μας. Για να ανοίξουμε την θηκούλα. Okay, γενικά είναι μια ποιοτική θήκη, στιβαρή θηκούλα. Είναι καλό σημάδι αυτό. Εδώ πέρα έχουμε ένα user manual. Μας λέει τα βασικά εδώ πέρα, τα πολύ βασικά χαρακτηριστικά. Βλέπετε εδώ πέρα το λεντάκι αναλόγως τη φως ανάβει το ποσοστό της μπαταρίας και εδώ πίσω τις χειρονομίες μας, το touch control των ακουστικών μας. Έχει πραγματικά όλες τις χειρονομίες που χρειάζεται κανείς σε ασύρματα ακουστικά. Και τέλος φυσικά έχουμε εδώ πέρα τα ασύρματα ακουστικά μας. Εργονομικό design μας λέει η εταιρεία. Εδώ πέρα βλέπουμε και αυτές εδώ τις 3 ακιδούλες που επιτρέπουν για την γρήγορη φόρτιση από όσο διάβασα. Σαν ποιότητα βλέπω ότι μοιάζει λίγο με το μαλακό πλαστικό της θηκούλας. Εντάξει, δεν με τρελαίνουν σαν στιβαρότητα και σαν ποιότητα υλικών. Okay, θα τα χαρακτήριζα. Τίποτα το ιδιαίτερο, να σας πω την αλήθεια. Αυτό που μένει τώρα όμως και είναι και το πιο σημαντικό, να δοκιμάσω τα ίδια τα ακουστικά, να δούμε την ποιότητα του ήχου, να δούμε αν όντως η αυτονομία είναι τόσο καλή και η φόρτιση και για μένα αν και δεν είναι πρωτεύων, να δούμε την ποιότητα των κλήσεων. Και πάντα παιδιά, μην περιμένετε σε ακουστικά, ασύρματα ακουστικά αυτού του τύπου που το μικρόφωνο έχει τόσο μεγάλη απόσταση από το στόμα μας, να έχετε ποιότητα κλήσεων ενός κανονικού hands-free ή ποιότητα κλήσεων που έχετε στο τηλέφωνό σας. Όσα έχω δοκιμάσει, μόνο ένα με ικανοποίησε σε αυτό το κομμάτι.
Ας ελπίσουμε να συμβεί το ίδιο, καθώς και εκείνο το μοντέλο είχε 4 μικρόφωνα. Ωραία παιδιά, τελείωσα τις δοκιμές μου. Ήρθε η ώρα νομίζω να σας πω την άποψή μου για τα συγκεκριμένα ασύρματα ακουστικά, τα Hyphen 2. Για αρχή να ξεκινήσουμε με την αυτονομία. Θεωρώ ότι είναι ένα δυνατό σημείο των ακουστικών και επίσης δυνατό σημείο των ακουστικών είναι η γρήγορη φόρτιση, καθώς όπως σας ανέφερα και στην αρχή του βίντεο, μέσα σε ένα τεταρτάκι, αν τα φορτίσετε για ένα τέταρτο, μπορεί να σας δώσουν έως και 6 ώρες αυτονομίας. Αυτό επιτυχάνεται χάρη στην γρήγορη φόρτιση την οποία έχουν. Υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση η θηκούλα και σας είπα ότι αν κάνουμε tap την θήκη, ανάβει και το λεντάκι το οποίο μας λέει πόση μπαταρία έχουν τα ακουστικά μας. Απλά πρέπει να το πατήσετε λίγο δυνατά. Επίσης τώρα στο κομμάτι της ακύρωσης θορύβου. Να σας πω ότι όντως η απομόνωση που προσφέρουν είναι αρκετά καλή, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο καθένας έχει διαφορετική ανατομία αυτιού, να το θέσω, να το πω έτσι. Σε μένα κάνουν πολύ καλή ηχομόνωση, χωρίς να αλλάξω καν το μέγεθος με το προκατεστημένο μέγεθος, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που ισχυρίζεται η εταιρεία, ότι είναι σχεδόν σαν να έχεις ενεργή ακύρωση θορύβου. Okay, έχουν καλή απομόνωση, το δέχομαι αυτό, αλλά μην περιμένετε να πιάσεις επιδόσεις που έχει ένα ασύρματο ακουστικό με ενεργή ακύρωση θορύβου. Από εκεί πέρα, όπως σας είπα, σε μένα κάθονται πάρα πολύ καλά, μπορείτε να τα πάρετε και για την προπόνησή σας και όπου θέλετε. Βοηθάει σε αυτό και η προστασία που έχουν η αντοχή στο νερό και στην σκόνη. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι το touch control. Γενικά όλα τα ακουστικά με το touch control δεν μου αρέσει. Το συγκεκριμένο έχει πραγματικά τα πάντα, δηλαδή είναι το ακουστικό με το touch control που έχει τα πάντα. Απλά είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και σε όλα αυτά τα ακουστικά, τουλάχιστον σε αυτό, μπορείς να το πιάσεις από εδώ πέρα πλάγια, ειδικά στα άλλα που δεν έχουν αυτό εδώ το φυσουνάκι. Είναι ακόμα πιο δύσκολο. Κατά λάθος θα πατήσεις το ακουστικό, θα το αγγίξεις και θα σου αλλάξει κομμάτι, θα σταματήσει. Κατά λάθος μέσα στα μούτρα του συνομιλητή σου θα του κλείσεις το τηλέφωνο. Οπότε αυτό δεν μου άρεσε, όχι μόνο σε αυτό, σε όλα τα σύρματα ακουστικά. Δεν θυμάμαι, είχα ένα μοντέλο το οποίο είχε υποτίθεται κάποια ανοχή στα ακούσια αγγίγματα, ίσχυε αυτό το πράγμα, αλλά και εκεί πέρα τέτοια προβλήματα είχα, παιδιά, κακά τα ψέματα. Γκούγκλαρα μήπως μπορώ να το απενεργοποιήσω. Δεν βρήκα κάτι, οπότε δεν είμαι σίγουρος για αυτό το κομμάτι, γιατί υπάρχουν και ακουστικά τα οποία μπορείς να απενεργοποιήσεις το touch control. Από εκεί και πέρα, τι άλλο. Να σας πω κάτι το οποίο το ανακάλυψα μετά, είναι ότι μέσα στο πακετάκι τα ear tips που σας ανέφερα, σιλικόνης και τα άλλα με τον αφρό, δεν είναι όσα περιλαμβάνονται στην εμπορική συσκευασία. Μέσα στην εμπορική συσκευασία, στη τελική retail συσκευασία, θα περιλαμβάνεται ακόμα ένα foam, ένας αφρός ο οποίος θα μπαίνει στα σιλικονούχα ear tips και θα προσφέρει ακόμα καλύτερη μόνωση. Δεν τα είχα, δεν τα δοκίμασα, δεν μπορώ να πω την άποψή μου για αυτά και πιθανόν έχουν ακόμα καλύτερη ηχομόνωση. Έτσι λέει η εταιρεία τουλάχιστον, εγώ δεν μπορώ να το πω. Στο κομμάτι του ήχου μπορώ να πω ότι είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο με τα αντίστοιχα της Apple και τα Galaxy, τα Buds, πάνω κάτω εκεί είναι, δηλαδή δεν είναι κάτι τρομερό οπωσδήποτε και πάνω κάτω ακόμα και με αρκετά φθηνά ασύρματα ακουστικά πλέον μπορείς να πάρεις τέτοια ποιότητα ήχου. Στην προκειμένη περίπτωση με εντυπωσίασε ότι είναι από τα δυνατά ασύρματα ακουστικά. Επίσης, αυτό που με έκανε εντύπωση, όχι μόνο σε αυτά, και σε άλλα ασύρματα ακουστικά, παραδείγματος χάρη, στα ακουστικά της Razer που είχα δοκιμάσει, τα ασύρματα, διάβαζα στα review ότι είναι πάρα πολύ δυνατός ο ήχος και πάρα πολύ δυνατός και θα πάθετε, θα εντυπωσιαστείτε, είναι εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, μου φάνηκαν πολύ αδύναμα. Στα συγκεκριμένα, διάβασα κάποια παράπονα ότι είναι αδύναμος ο ήχος από ένα-δύο χρήστες, ενώ η εμπειρία δική μου λέει ότι είναι ένα από τα πιο δυνατά σύρματα ακουστικά που έχω δοκιμάσει. Προς υπεράσπιση της Razer, όταν τα δοκιμάσαμε αργότερα να κάνουμε σύνδεση με υπολογιστή, που να το φανταστώ βέβαια αυτό το πράγμα, η ένταση ήταν τρομερά απίστευτη. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει για το smartphone, δεν το παίρνω για να έχω ear tips, ear buds, για να τα συνδέω στον υπολογιστή. Αυτά με την ένταση του ήχου. Όσον αφορά την ποιότητα, είπαμε σε τι επίπεδο είναι. Είναι καθαρός ήχος, τα φωνητικά είναι καθαρά. Αυτό όμως που
σίγουρα θα αρέσει σε κάποιους, δεν άρεσε τόσο σε μένα, είναι ότι το μπάσο είναι πολύ καλό, είναι δυνατό, αλλά εγώ νιώθω ότι επικαλύπτει λίγο τα υπόλοιπα. Σίγουρα καταλαβαίνω ότι αρκετοί από εσάς θα το λατρέψετε αυτό το κομμάτι και εγώ είμαι φαν του μπάσου, θέλω τα ακουστικά να έχουν μπάσο, έχω δοκιμάσει πολύ ακριβά στρίμματα ακουστικά και κανονικά ακουστικά, τα οποία ήταν τόσο ισορροπημένα που ξενέρωσα γιατί ήθελα αυτό το κάτι παραπάνω στον μπάσο. Αυτά εδώ δεν έχουν μόνο το κάτι παραπάνω, έχουν λίγο παραπάνω από το κάτι παραπάνω, οπότε να το έχετε και αυτό στα υπόψη σας. Δεν είναι δηλαδή, θεωρώ, τα πιο ισορροπημένα ακουστικά σε καμία περίπτωση, δεν θα απογοητευτείτε, αλλά είναι κυρίως για τους λάτρεις του μπάσου, κακά τα ψέματα. Τώρα, όσον αφορά την ποιότητα των κλήσεων, νομίζω ότι μπορείτε να κρίνετε και μόνοι σας. Έλα, πάλι, εδώ πάτησα ηχογράφηση. Πάτησα ηχογράφηση. Και τώρα δοκιμάζουμε την ποιότητα των κλήσεων με τα high στον οποίο έχουμε περίπου 70 δισεβέλ και 1 σύντη στο background. Πόσες φαίνεται η ποιότητα των κλήσεων? Χωρίς μουσική, πώς με ακούς? Καλούτσικα. Καλούτσικα. Τώρα ξεκινάμε με μουσική. Και τώρα δοκιμάζουμε τα high στον οποίο με περίπου 70 δισεβέλ και 1 σύντη στο background. Και να δούμε πώς αυτού είναι ο όρος. Μπορείτε να ακούγεται καθαρά και μόνο. Και τώρα με ακούτε να μιλάω από το μικρόφωνο της συσκευής μου. Όσο φαίνεται η διαφορά σε σχέση με τα σύρματα μικρόφωνα, καλό θα είναι να μου πείτε την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Και φυσικά για άλλη μια φορά, ο ήχος του background είναι περίπου στα 70 δεσιμπέλ. Όπως προφανώς ακούσατε και εσείς, η ποιότητα των κλήσεων είναι κακή. Όπως τα περισσότερα ασύρματα ακουστικά, και το έχουμε ξαναπεί, σας το έχω τονίσει πολλές φορές, ότι δεν περιμένουμε τίποτα σπουδαίο σε αυτό το κομμάτι από ασύρματα ακουστικά από την στιγμή που η απόσταση από το μικρόφωνο και το στόμα μας είναι τόσο μεγάλη. Παρόλα αυτά όμως, έχουμε δει ασύρματα ακουστικά τα οποία δοκιμάσαμε στο κανάλι με 4 μικρόφωνα, τα οποία είχαν πάρα πολύ καλή ποιότητα ήχου κλήσεων ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες. Είχε γίνει αντίστοιχη δοκιμή. Τα συγκεκριμένα ακουστικά διαφημίζουν ότι έχουν και αυτά 4 μικρόφωνα. Αν δεν το διαφημίζαν αυτό, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα, κανένα παράπονο. Από τη στιγμή όμως που γράφουν ότι έχουν 4 μικρόφωνα, εγώ περίμενα κάτι αντίστοιχο. Δεν το είδα. Έχουμε μια ποιότητα όπως έχαμε από ένα οποιοδήποτε ακουστικό ασύρματο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι, ένα μείον, ένα φάουλ από μένα. Τώρα, σχετικά με το lag, με το αν έχουμε καθυστέρηση. Θεωρώ ότι δεν είναι σίγουρα στο επίπεδο που είναι τα πιο γρήγορα ασύρματα ακουστικά. Ο συγχρονισμός δεν είναι όπως παραδείγματος χάρη στα Razer όταν μπαίναμε στο Game Mode. Τα νιώθω λίγο ένα τσίκ λίγο πιο αργά. Δοκίμασα γι' αυτό το τεστάκι που σας έδειξα με την μπαλίτσα που πάει πάνω-κάτω. Okay, σίγουρα δεν είναι αργά. Δεν είναι και τα πιο γρήγορα όμως. Αυτό εντάξει επηρεάζει και ούτε τους επηρεάζει, τους gamer θα έλεγα, αλλά όχι ιδιαίτερα. Δεν είναι ότι είναι αργά, απλά δεν είναι τα πιο γρήγορα της αγοράς. Από εκεί και πέρα, όταν φοράμε και τα δύο ασύρματα ακουστικά και παίζει μουσική, την ώρα που παίζει μουσική, αν θέλω εγώ ξαφνικά να βγάλω το ένα και να το βάλω στη θηκούλα, θα γίνει μια στιγμιαία παύση, μια διακοπή στη μουσική και θα συνεχιστεί. Αν όμως, εκεί που ακούω μουσική από το ένα ακουστικό, δεν ξέρω για ποιο λόγο θα το κάνει αυτό κάποιος, πάρω και βάλω το άλλο ακουστικό στα αυτή μου, δεν θα γίνει καμία διακοπή και αυτό μου άρεσε αρκετά μπορώ να πω. Αυτά λοιπόν παιδιά, δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα. Φυσικά στην περιγραφή θα έχω link και από τα 3 προϊόντα της εταιρείας και από τον ελβετικό σουγιά των καλωδίων και από αυτό το αγαπημένο μου βασικά από αυτά τα 3 είναι εδώ, το powerbank, παιδιά, το οποίο θα το δούμε σίγουρα σε βιντεάκι σύντομα. Εκεί πέρα θα έχετε και κάποια έκπτωση με κάποιον κωδικό ή από το link μου συγκεκριμένα, από όσο μου είπε η εταιρεία. Εγώ θα σας έχω link και απευθείας από το site της εταιρείας και από το Indiegogo. Η εταιρεία τα στέλνει, από όσο διάβασα, από την Γαλλία για τους πελάτες στην Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο τα στέλνει από την Κίνα, γιατί προφανώς, παιδιά, όλα αυτά κατασκευάζονται εκεί πέρα. Το design είναι στην Ελβετία, εκεί πέρα είναι η βάση της εταιρείας, αλλά προφανώς, το γράφει κιόλας εδώ πέρα, αλλά προφανώς
όλα πλέον κατασκευάζονται στην Κίνα. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου και να το βρήκατε χρήσιμο. Στο επόμενο διάστημα θα δούμε και άλλα ακουστικά όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, θα δούμε και κάποιες συγκρίσεις πιθανόν ανάμεσα σε ακουστικά. Για άλλη μια φορά να σας πω ότι αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου μπορείτε να το κάνετε αγοράζοντας, κάνοντας αγορές μέσα από τα link που βρίσκεται στην περιγραφή του βίντεο και τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Στην περιγραφή θα βρείτε αυτή την λίστα με τα συνεργαζόμενα καταστήματα και κάνοντας αγορές από εκεί πέρα μπορεί να μην χρεώνεστε απολύτως τίποτα έξτρα εσείς. Αντιθέτως όμως βοηθάτε πάρα πολύ το κανάλι και τη δουλειά μου και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Καθώς ένα κανάλι τεχνολογίας, τα περισσότερα, βασικά σχεδόν όλα τα έσοδά του προέρχονται από affiliate και όχι από τις προβολές του YouTube που λόγω του περιεχομένου προφανώς και δεν είναι ιδιαίτερα πολλές. Αυτά λοιπόν και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.